Η πρωτοβουλία του ΚΚΕ, όπως αποδείχθηκε και από τη συζήτηση, για να καταληφθεί αυτή η επίκαιρη επερώτηση, ανταποκρίνεται στις διαθέσεις των υγειονομικών, των λαϊκών στρωμάτων, ανταποκρίνεται στις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις για την αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης του ΕΣΥ, την όξυνση των προβλημάτων, αλλά και για τη βελτίωση των αγώνα που κάνει για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το πρόβλημα των προβλημάτων βρίσκεται στην εμπορευματοποίηση της υγείας, που υπηρέτησαν και υπηρετούν με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις. Αυτή αποτελεί και την αιτία της συνεχόμενης διεύρυνσης της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Το πρόβλημα βρίσκεται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Υπουργέ, που για παράδειγμα με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU4Health είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να νομιμοποιήσει τη γύμνια των δημόσιων συστημάτων υγείας, στοχεύει στην ενίσχυση της εμπορευματοποίησής της. Στον κανονισμό αυτόν, οι στόχοι που μπαίνουν υπηρετούν τις βασικές ανάγκες και τις βασικές αρχές της ενίσχυσης των επιχειρηματικών ομίλων του χώρου, της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης, της ενίσχυσης της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας των συστημάτων υγείας και του ελάχιστου πακέτου παροχών προς τους εξαθλειωμένους. Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων του χώρου, των μεγάλων ομίλων, το ΜΚΟ και ειδικά των φαρμακοβιομηχάνων. Αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για το 1,5 δις που δίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως πάει στοχευμένα. Πάει για παράδειγμα στην ανακαίνιση των τμήματων επειγόντων περιστατικών, τον ΤΕΠ στα νοσοκομεία. Τι χρηματοδοτείται η ξενοδοχειακή τους ανακαίνιση, με δεδομένο ότι τα ΤΕΠ αποτελούν βασικό πεδίο επιχειρηματικής δράσης με ιδιωτικά ασθενοφόρα, αλλά και δευτερογενείς μετακινήσεις μέσω ασφαλιστικών ομίλων. Και σε πολλά νοσοκομεία δεν πάσχουν από την υποδομή ή για παράδειγμα από τα μέσα. Δεν ξέρω αν και εσείς είστε ένας από τους 4 υπουργούς που εγκαινίασαν τη νέα μονάδα, τη σύγχρονη μονάδα στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Είστε και εσείς. Δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Τα μηχανήματα είναι στα κουτιά. Γιατί δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό. Άρα λοιπόν, γιατί 4 υπουργοί να την εγκαινιάσουν, είναι ένα ερώτημα, χωρίς να λειτουργεί. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στους αγώνες για δημόσια, δωρεάν, αναβαθμισμένη και αποκλειστικού χαρακτήρα δημόσια υγεία για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και από τα οποία προβλήματα πηγάζουν και τα λαϊκά αιτήματα. Αναφέρω ενδεικτικά τα πιο βασικά, κύριε Υπουργέ. Πρώτον, την πλήρη επαρκή και κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των άλλων μονάδων από τον κρατικό προϋπολογισμό με φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου. Δεύτερον, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρης και αποκλειστικής απασχόλησης για όλους τους κλάδους της ειδικότητας και σε όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας. Τέταρτον, τρίτον, μονιμοποίηση όλων των επικουρικών γιατρών, των νοσηλευτών, των εργαζόμενων με μπλοκάκια, των συμβασιούχων και των εργαζόμενων των ιδιωτικών συνεργείων, κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Τέταρτον, ουσιαστικές αυξήσεις των μισθών και κατάργηση όλων των νόμων που περικόπτουν τις αποδοχές, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Πέμπτον, ένταξη του συνόλου των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και έκτον, ανάπτυξη δημόσιων κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρείων με σύγχρονο εξοπλισμό, με παρκή στελέχωση σε αριθμό όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι λαϊκές ανάγκες για όλες τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλο το 24ωρο και όλο το μέρος του χρόνου. Σε αυτά τα ζητήματα λοιπόν το ΚΚΕ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί και να παλεύει, στηρίζοντας τον αγώνα των υγειονομικών και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και πάνω απ' όλα καλώντας τους συνολικότερα στο να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο αποφασιστικά το ρεύμα της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που έχει οδηγήσει αυτή την κατάσταση
το δημόσιο σύστημα υγείας για ριζικότερες λύσεις και ανατροπές.